Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο περικοπών μισθών, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, βρίσκονται συμβασιούχοι σε περιφέρειες και δήμους, οι οποίοι παραμένουν έως τώρα στις θέσεις εργασίας τους με προσωρινές διαταγές και ασφαλιστικά μέτρα. Καθώς μέσω εγγράφων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, φαίνεται πως οι εν λόγω συμβασιούχοι δεν μπορούν να έχουν καμία μεταβολή στην υπηρεσιακή τους κατάσταση και δεν δικαιούνται μισθολογική εξέλιξη ή αυξήσεις. Το πρωί της Πέμπτης προχώρησαν σε διαμαρτυρία στην αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, ζητώντας να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα έγγραφα και να δοθεί άμεση λύση. Όχι μόνο δεν πρόκειται να πάρουν αύξηση με βάση τον κατώτατο μισθό από 1η Τετάρτου του 2024, αλλά ενδεχομένως να καλούνται να επιστρέψουν και χρήματα τα οποία παρανόμως, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, πήραν τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι, είναι αναγκασμένοι να προσφεύγουν στα δικαστήρια, να διατηρούνται σε ένα μειονεκτικό εργασιακό καθεστώς σε σχέση με τους λοιπούς μόνιμους εργαζόμενους από άποψη επιδομάτων, παροχών, βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, διότι η πολιτεία έχει επιλέξει δυστυχώς να τους κρατεί ομοίρους σε μια διαδικασία που στην πραγματικότητα αποτελεί αραβόνα χωρίς γάμο. Η κοινωνία και η πολιτεία και η περιφέρεια, θεωρώ, έχοντας αντίληψη του προβλήματος, του κοινωνικού προβλήματος πέραν του εργασιακού ζητήματος των παιδιών αυτών, είναι υποχρεωμένη οριστικά και με όρους δικαιοσύνης και κοινωνικής πολιτικής να λύσει οριστικά εδώ και τώρα το ζήτημα. Ταυτόχρονα, πλήθος εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου διαμαρτυρήθηκαν στα πλαίσια της πανελλήνιας κινητοποίησης ενάντια στην εξοντοτική υποστελέχωση, ζητώντας παράλληλα αυξήσεις στους μισθούς και μέσα ατομικής προστασίας με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Δεν μπορεί να γίνει ούτε σωστή επίβλεψη των έργων, με την έννοια κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια από πάνω, εφόσον έχουμε και τόσα άλλα που ακολουθούν. Και είναι επίγοντα να προλαβαίνουμε προθεσμίες, να κάνουμε μελέτες, να αστυνομεύουμε τους δρόμους, έχουμε όλο το επαρχιακό δίκτυο και όλα όσα συνεπάγονται, τις ευθύνες. Έχουμε τρομερές μειώσεις προσωπικού, έχουμε από το 2020 24% μείωση στο προσωπικό και άλλο. Ήμασταν 303 το 2010 όταν έγινε ο Καλλικράτης, έχουμε μείνει 97. Τα 2/3 των συναδέλφων μας έχουν αποχωρήσει και δεν έχουν αντικατασταθεί από νέους μόνιμους υπαλλήλους. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ για να τους πούμε ότι ο αγώνας που κάνουν είναι αγώνας δίκαιος, αγώνας που πρέπει να συνεχιστεί πιο μαζικός. Την ίδια στιγμή, φορείς και σωματεία καταδικάζουν τον προχθεσινό προπυλακισμό των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας από μερίδα κατοίκων των Σελίων και του Ροδάκινου, οι οποίοι αγωνιούν ζητώντας άμεσες λύσεις σχετικά με την κατολίσθηση στο φαράγγι του Κοτσιφού. Η απόγνωση και η αγανάκτηση των κατοίκων δικαιολογείται, είναι δίκαια. Αλλά η ακραία συμπεριφορά τους μετά ήταν αυτή που είναι καταδικαστέα και την καταδικάζουμε. Οι ευθύνες για το φαράγγι του Κοτσιφού και για τα έργα που γίνονται στο Ρέθυμνο αλλά και σε όλη την Κρήτη είναι πολιτικές. Πρώτα και κύρια του κεντρικού κράτους, αλλά και βέβαια μέσα από την περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Οι εργαζόμενοι δεν είχαν καμιά δουλειά να δεχτούν αυτές τις επιθέσεις, οι οποίοι πιστεύω ότι υπερβάλλουν πολλές φορές για να κάνουν τη δουλειά τους.